σας! Τι μου κάνετε, πως είσαστε? Welcome to my channel again. Είμαι η Μαρία, για όσα καινούργια μουτράκια μπαίνετε, και η γνωστή πλέον ως Μπέλα Μέρι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε τα αγαπημένα, όπως βλέπεις και στον τίτλο, έχουμε τα αγαπημένα των τελευταίων μηνών. Ήταν ένα πολύ δύσκολο, θα έλεγα, βιντεάκι, γιατί είχα χάσει λίγο το αυγό και το πασχάλι. Έκανα πολλές αγορές, μου στείλανε κάποια προϊόντα. Ήμουνα σε φάση δοκιμασίας, δεν ήξερα τι να πάρω. Πήγα διακοπές από εδώ και πλάκα-πλάκα έχω να κάνω αγαπημένα από τον Απρίλιο. Α, χαμούλης. Λοιπόν, κάνε καφεδάκι και έλα να τα πούμε και να σου δείξω τι αγάπησα αυτούς τους τελευταίους μήνες. Διαφόρων κατηγοριών προϊόντα σε αυτό εδώ πέρα το επεισόδιο του καναλιού, γιατί όπως καταλαβαίνεις τα πέρασα όλα σβάρνα. Δοκίμαζα και δοκίμαζα και δοκίμαζα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε πρώτα με τον καθαρισμό του προσώπου. Σαν νεράκι μισελέ προτίμησα αυτό εδώ πέρα, είναι της Bioten. Πρέπει να σου είχα ξαναμιλήσει για αυτό εδώ το προϊόν. Παιδιά, λιώνει τα πάντα. Δεν υπάρχει. Είναι πρώτα απ' όλα, είναι σε πολύ καλή συσκευασία, το οποίο μπορείτε να το πάρετε και στα ταξίδια σας. Με διευκόλυνε πάρα πολύ που το πήγαινα από εδώ και από εκεί. Ζωάρα μιλάμε, και γενικά όλα αυτά που θα σας δείξω κάνανε ζωάρα, κάνανε διακοπάρες αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, αυτό το νεράκι είναι για όλους τους τύπους του τέρματος, είναι πάρα πολύ καλό, λιώνει τα πάντα τα πάντα, μυρίζει υπέροχο και είναι αρκετά οικονομικό. Και αφού έκανα τον καθαρισμό μου, πριν να βάλω την ενυδατική μου, πρέπει να σας έχω νευριάσει λίγο με αυτό το προϊόν, δηλαδή και στο Instagram και εδώ. Αλλά ρε παιδιά, είναι το αγαπημένο μου. Είναι δυνατόν να μην το βάλω? Είναι ένα booster το οποίο ενισχύει την ενυδατική. Μιλάμε για VC, το Mineral 89, το οποίο έχει αματικό νερό μέσα, έχει αλαρονικό οξύ και δίνει λάμψη και δίνει ενυδάτωση. Τα λέγαμε και σε ένα βίντεο που είχα κάνει για τις πρώτες εντυπώσεις όταν το είχα πάρει και ήμουν τρελά ενθουσιασμένη. Δεν έχω λόγια για αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Και μιας που πιάσαμε τώρα και το skin care, και για να μην πετάγομαι από τη μία κατηγορία στην άλλη, έχω να σου πω ότι αυτή εδώ τη λάτρεψα είναι της Panthenol Extra. Είναι μία κρέμα η οποία έχει υαλωρινικό οξύ μέσα, και αυτή, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι όλους αυτούς τους μήνες εμένα το πρόσωπό μου ήτανε botox τσιτά, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό τόσο αλωρινικό πόσο να αντέξει το πρόσωπό μου πια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για αυτή εδώ την κρέμα όμως, η οποία είναι και για το πρόσωπο αλλά και για τα μάτια. Καταλαβαίνετε ότι εγώ, επειδή ήμουνα συνέχεια και κάθε Σαββατοκύριακο εκτός Αθηνών, δεν μπορούσα να παίρνω χιλιάδες προϊόντα. Οπότε αυτό το βρήκα στο φαρμακείο εδώ στην γειτονιά μου. Το είχε και προσφορά μαζί με το αντιλιακό. Πρέπει να σας το είχα δείξει και το αντιλιακό. Οπότε αυτή η κρέμα με διευκολύνει, γιατί ήταν και για κρέμα και για κρέμα. Ναι, και για κρέμα ήταν, λογικό. Ήταν και για πρόσωπο και για μάτια. Οπότε δεν έπαιρνα 500 πράγματα μαζί μου. Έχει απίστευτη μυρωδιά. Η fit είναι πολύ λία και μεταξένια. Καταλαβαίνεις κατευθείαν την ενυδάτωση. Κορίτσια, είναι τέλεια. Θα πάμε λίγο σε κάτι διαφορετικό τώρα. Αφήνουμε τελείως το πρόσωπο, γιατί θα ξαναέρθουμε στο πρόσωπο, αλλά με μακιγιάζ, με προϊόντα μακιγιάζ. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να σας δείξω ότι αγάπησα αυτή εδώ πέρα τη λοσιόν, η οποία είναι από Avon. Είναι με cocoa butter και βιταμίνη Ε. Πρέπει να σας την είχα ξαναδείξει. Την έχω ξαναπάρει, γιατί έχω μία φίλη η οποία είναι αντιπρόσωπο στην Avon, οπότε καταλαβαίνετε πώς πάει αυτό το συστηματάκι. Μυρίζει κακάο. Αχ, Παναγία μου. Εγώ το καλοκαίρι υδρώνω πάρα πολύ εύκολα. Που λέει, και πέρα από τα ντους μου και τα κοσμητικά μου που βάζω και τα φλόλτρα μου και όταν έβγαινα, ήθελα και να ενυδατώσω βέβαια το σώμα μου. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή υδρώνεις και γενικά ανοίγουν οι πόροι σου, καταλαβαίνετε ότι επειδή μία λοσιόν ή γαλάκτωμα σώματος, ό,τι και να πάρετε, έχει έλαια μέσα για να υπάρχει ενυδάτωση στο σώμα, αυτά τα έλαια βγαίνουν στο σώμα και περνάτε και μοσχοβολάτε και γίνεται ένα χαμούλης γενικά. Φανταστικό, δηλαδή μύριζα όλη την ώρα σοκολάτα. Ένα προϊόν το οποίο αγάπησα αυτό τον καιρό και μου έκανε ένα μαλλί βελούδο, αν εξαιρέσει στη Βουλγαρία που πήγα να το καταστρέψω το μαλλί, και δεν το πήρα μαζί μου αυτό το προϊόν, γιατί θα γέμιζε η βαλίτσα και θα τρέχαμε και θα γινόταν πανικούλης. Λοιπόν, όσο καιρό ήμουν στην Αθήνα και γενικά αυτά τα μικροταξιδάκια που έκανα, το πήρα και στην Καβάλα. Πήρα αυτό εδώ πέρα το λάδι καρύδας. Άκουγα λάδι καρύδας, λάδι καρύδας, και δεν έπαιρνα ποτέ λάδι καρύδας. Μέχρι που ήρθε και
στιγμή και μου έστειλαν το 7 Elements κάποια προϊόντα και αυτό ήταν μέσα σε αυτά τα προϊόντα που μου είχαν στείλει. Είχα ακούσει τόσο πολύ καλά λόγια γενικά και ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή να το δοκιμάσω. Με το που το ανοίγεις βγαίνει μια απίστευτη μυρωδιά, γεμίζει ευωδία όλο το σπίτι σου καρύδα, λες και έχεις χτίσει το δέντρο εδώ πέρα της καρύδας. Τι λέω, Χριστέ μου, και δεν με μαζεύετε. Ξέρετε ότι εγώ με αυτό σώθηκα και ιδίως τώρα που ήρθα μετά τη Βουλγαρία και πήγα και κομμωτήριο και έκανα και upgrade στο μαλλί και ανά έτσι το αυτό. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε πώς το χρησιμοποιούσα. Λοιπόν, όσο πιο πολύ μένει στο μαλλί σου, τόσο καλύτερα σου κάνει και αυτή την θεραπεία να την πεις, αγωγή να την πεις, σαν μάσκα να το πεις, να το πεις όπως θες γιατί σου κάνει πολύ καλό στα μαλλιά. Εγώ βασικά το έκανα σαν θεραπεία. Πιο πριν δηλαδή, άμα δεν ήθελα να βάλω κάποια μάσκα στα μαλλιά μου. Οπότε τι έκανα. Όταν έπρεπε να λουστώ, δηλαδή ήθελα να λουστώ την Παρασκευή, ωραία, την Πέμπτη αδερφάκι μου το βράδυ, όταν χαλάρωνα, έβαζα, όχι στις ρίζες για να μην λαδώσει πολύ, αλλά κατά μήκος την τρίχα το έβαζα, το έκανα έτσι ένα μασαζάκι γενικά και πήγαινε παντού και μετά με μία σακούλα, μη γελάς, αλλά δεν είχα και σκουβάκι. Μία σακούλα την έβαζα και άρχιζα και έβαζα τσιμπιδάκια. Εντάξει, άμα με έβλεπες ήμουν τρελιάρα, δηλαδή εντάξει, μία πατέντρα δεν θέλει τέλος πάντων, όλη την και τη σακούλα την έβαζα για να μην λερώσω την μαξιλαροθήκη, γιατί και εγώ έχω μία τάση τώρα έτσι γενικά με την πειθαρχία και την καθαριότητα με μου. Καταλαβαίνεις? Και μετά πήγαινα να λουστώ. Αλλά στην Ελλάδα πρόσεχε. Δεν θα έβαζα κατευθείαν το νερό, γιατί η λαδίδα θα έμενε μέχρι και εδώ τώρα που σου μιλάω. Οπότε έβαζα σαμπουάν, το έκανα έτσι αυτό, και μετά έβαζα το νερό μου. Και ξανά μανά έβαζα σαμπουάν, απλά μόνο και μόνο για να έγινε παιδί μου η λαδίδα. Όπως καταλαβαίνεις, έχω τρελαθεί. Με αυτό εδώ πέρα το οργανικό, βιολογικό coconut oil είναι φοβερό, είναι φοβερό. Εντάξει, τι να λέμε, δεν γινόταν δηλαδή να με το βάλω, δεν γινότανε. Το που σας είπα για το λάδι καρύδας, εννοείται δεν το έκανα κάθε μέρα, το έκανα μία φορά την εβδομάδα. Όμως επειδή εμένα γενικά δεν μου αρκεί και έχω πάρα πολύ ξηρές άκρες, δεν γινότανε να μην τις περιποιηθώ. Λοιπόν, αυτό που έκανα ήταν μαζί με το πακέτο που μου ήρθε από τη 7 Elements, μου ήρθε και αυτό εδώ πέρα το αμυγδαλέλαιο. Αν εξαιρέσεις ότι είναι για όλους τους τύπους του δέρματος και ότι μπορείς να το βάλεις στο προσωπάκι σου και να λάμπεις και να πάρεις την εδατοσάρα σου, το αμυγδαλέλαιο, κορίτσια, κάνει και για τις άκρες των μαλλιών μας και για τις βλεφαρίδες πέρα από το καστορέλαιο. Αλλά τώρα επειδή έχω το αμυγδαλέλαιο, σου λέω για το αμυγδαλέλαιο ότι εμένα μου ενυδάτωσε πάρα πολύ τις άκρες και αυτή τη στιγμή μπορεί να το βλέπεις άγριο εδώ πέρα, αλλά είναι ενυδατωμένο. Γιατί εγώ το πιάνω και σου το λέω ότι είναι μαλακό. Άμα δεν με πιστεύεις, έλα και πιάσε με. Και τελειώνουμε γενικά και με το skin care και την περιποίηση του hair care routine και πάμε λίγο προς τα κάτω που έχω να σου πω ότι εγώ το καλοκαίρι γενικά με τις αγιονάρες, με τα τσόκαρα, όχι τσόκαρα δεν φοράω, εντάξει, με τα σανδαλάκια μου, με τα πεδιλάκια μου, οι φτέρνες μου είναι άστα να πάνε. Έχω μεγάλο πρόβλημα, μου ανοίγουν οι φτέρνες, κοιτάω να τα κάνω με ράσπα, είχα πάρει και το ηλεκτρικό το σολ, έκανα πολλά, παράλληλα αυτά, ό,τι και να έκανα έχω μεγάλο πρόβλημα γενικά και μου ανοίγουν οι φτέρνες. Όχι στη φάση να τρέχει αίμα, να μουσκάει, αλλά ανοίγει και πονάει. Οπότε εγώ έπρεπε να περάσω όλη αυτή τη σεζόν και να αρχίσω να βάζω κάλτσα για να είμαι καλά. Όμως για να γίνει αυτό και να κλείσει η επούλωση αυτή εδώ πέρα, έπρεπε να κάνω κάτι δραστικό. Οπότε περίμενα πώς και πώς όταν μου στείλανε από skin therapy την κρέμα, την κεραλυφή συγκεκριμένα για σκασμένες φτέρνες, ήθελα να το δοκιμάσω. Κορίτσια, εντάξει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι από skin therapies, είναι αγνά φυσικά, με λισοκέρια όλα. Είχα κάνει κάποια στιγμή και ένα review για τη skin therapies, οπότε άμα δεν το έχετε δει να πάτε να το δείτε. Είναι φανταστικά τα προϊόντα. Οι φτέρνες μου γίνανε βελιούδο. Οι φτέρνες μου γίνανε βελιούδο και όταν σου το λέω εγώ δεν πονάω. Ειλικρινά σας μιλάω, ήταν μια κατάσταση απελπισιά. Οπότε δεν γινόταν να τα αφήσω και βασικά φόρτσαρα μπορώ να σας πω. Καταλάβει, σας δείχνω προϊόντα τα οποία έχω δοκιμάσει και τα έχω αγαπήσει και έχουν μπει στα αγαπημένα γιατί μου έχουν κάνει κάτι καλό, δηλαδή μου προσφέρουν κάτι καλό. Οπότε δεν γίνεται να μην τα αγαπήσω από τη στιγμή που μου δίνουν τροφή. Οπότε και εγώ τους δίνω τροφή και έτσι αγαπιόμαστε. Τι λέω ρε φίλε, μαζεύτε με. Σαν τελευταίο προϊόν πριν να μπω στο κομμάτι του καλλιντικού και του μακιγιάζ, έχω να σας πω για αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Θυμάστε που σας είχα κάνει
κάνει stories και έλεγα άντε να το δοκιμάσω και εκείνο και το. Λοιπόν, εγώ το τελείωσα. Έχω να σας πω κάτι. Λοιπόν, στη φάση που ήμουνα, στη φάση των διακοπών, επειδή με τις συγκυρίες δεν γινόταν να μην φάω, όχι πως μου ανοίγανε το στόμα, επιλογή ήταν, δικιά μου να τρώω. Έχω να σας πω ότι ναι, μεν δεν αδυνάτησα με αυτό, αλλά ξεπρίστηκα. Ξυπρίστηκα με το γεγονός ότι όταν έτρωγα κάτι και έπινα το μεγάλο του λίτρου το μπουκάλι το νερό και έβαζα μια μισή κουταλίτσα από εδώ, από αυτό εδώ το προϊόν, έκανε θαύματα. Καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει μόνο αυτό, δηλαδή δεν φτάνει αυτό και δεν φτάνει γενικά τα ροφήματα μόνο. Πρέπει και εσείς να προσπαθείτε να περιορίσετε τις ποσότητες. Βέβαια, από ό,τι ξέρω το πρωτεϊνούχο ρόφημα είναι κανονικά ως γεύμα, αλλά τι να σου κάνει άμα δεν βάλεις λίγο μια μπουκίτσα στο στόμα να χαρείς, να καταλάβει γνάθος ότι μπαίνει κάτι στο στομάχι σου. Παιδιά, μην γελιόμαστε, απλά ό,τι και να κάνεις πρέπει και εσύ να προσπαθείς να κόψεις τις ποσότητες, να κόψεις τα γλυκά και να γενικά να τα συνδυάσεις. Δηλαδή αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, καταλαβαίνετε. Οπότε εμένα σε αυτή την περίπτωση με ξέπριξε, δεν με αδυνάτησε, γιατί στη φάση που ήμουνα έτρωγα. Οπότε τι έβλεπα, ότι άντε μωρέ θα πιω μια σόδα, θα πιω αυτό, όμως στη φάση, σε αυτό που ήθελα ήταν καλό. Δεν με αδυνάτησε, αλλά με ξέπριξε. Οπότε αν θα το κάνετε γενικά όλο το πακετάκι, ναι, βοηθάει. Η Herbalife βοηθάει. Ας έρθουμε τώρα στο μακιγιάζ. Βλέπετε ότι εγώ το καλοκαίρι δεν χρησιμοποιώ πολύ make-up, ιδίως το καλοκαίρι, γιατί υδρώνω και γενικά είναι μια κατάσταση tragic. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όμως δεν μπορώ να βγω και έτσι. Και ανακάλυψα στα τζάμπα μια φορά, όπως λέμε. Στο τζάμπιο μια μέρα περιπατούσα. Στο τζάμπο μια μέρα περιπατούσα που λέτε, και βρήκα μπροστά μου εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, το τέλειο, τέλειο προϊόν. Είναι μια καροτέν. Είναι μια CC κρέμα, αντιλιακή κρέμα προσώπου, και λέω μάνα μου τι είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι είναι μια πολύ λεπτή υφή, εννοείται ότι δεν καλύπτει, μην περιμένετε από μια αντιλιακή με χρώμα να σας καλύψει τις ατέλειες, αν είναι δυνατόν. Μου άρεσε πάρα πολύ, την φόραγα το απόγευμα, κάπου θα την έβαζα και το πρωί αν πήγαινα και κάποιο καφέ, αλλά γενικά εγώ το πρωί στη φάση των διακοπών μου δεν έβαζα καθόλου make-up. Έβαζα την αντιλιακή από κάτω και μετά αυτή είναι από πάνω. Αυτό το συγκεκριμένο το προϊόν είναι με 50 δίκτυ προστασίας, είναι με light to medium skin tone, φοβερή, φοβερή, φοβερή. Δεν είναι ανάγκη να τη βάζετε μόνο το καλοκαίρι, έτσι, μπορείτε να τη βάλετε και το all season. Και τώρα ήρθε η ώρα του μακιγιάζ. Λοιπόν, νομίζω αυτό το προϊόν το έχουμε ξαναπεί. Είναι ένα primer, είναι από την W7, είναι μια Princess Potion, δηλαδή δεν υπάρχει, έχει αλλουρονικό, μυρίζει τσιχλόφουσκα, είναι απίστευτο, είναι το τύπου φαρσάλι, το αγάπησα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το primer, κρατάει το μακιγιάζ, δίνει λάμψη, δίνει. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται με αυτό εδώ το προϊόν. Το χειμώνα, έτσι κάποια αγορά από την έκθεση του Περιστερίου, αυτό εδώ πέρα το highlighter από MUA, είναι η απόχρωση Sublime. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Αυτά εδώ τα δύο τα προϊόντα τα αγάπησα γιατί τα κάνω μίξη. Η απόδοσή τους δεν υπάρχει. Όταν γίνεται αυτή εδώ η μίξη, πρώτα απ' όλα είναι η λάμψη της λάμψης και γίνεται της λάμψης. Βάζεις λίγες σταγονίτσες από εδώ, λίγες σταγονίτσες από εδώ, το κάνεις έτσι, το αναμειγνύεις και το βάζεις στο πρόσωπό σου πριν το make-up. Το που ανακάλυψα ότι αυτή εδώ η χημεία τους ταιριάζουν Love Forever, είναι φανταστική. Δοκιμάστε το αυτά τα δύο. Και θέλω να μου πείτε αν όντως έχω δίκιο. Λοιπόν, πάμε στο θέμα κραγιονάκι. Στο θέμα κραγιονάκι αυτή την περίοδο και ξανά μανά αγάπησα Golden Rose. Βέβαια, πήγα και στη Βουλγαρία και πήρα Golden Rose. Δεν ξέρω, με το που είδα την Golden Rose, λέω, τι έγινε παιδιά, εδώ είμαστε. Βέβαια, το κακό ήταν ότι δεν είχε κάποια διαφορά τιμών ουσιαστικά και τα πήρα όσο τα παίρνω και εδώ στην Ελλάδα. Δεν πειράζει όμως, πήρα κάποιες καινούργιες αποχρώσεις, πήρα το 09, πήρα το 22 που είναι nude, σας είχα κάνει και κάποια σγότ στο Instagram, πήρα και το 06. Τα ξέρετε ότι είναι εντατικά, μυρίζουν υπέροχα, δεν βγαίνουν. Το μόνο αυτό που έχω δει είναι ότι σε κάποια βγαίνουν στο φαγητό
για την Μπένι λάδι, λάδι από την τροφή και λίγο ξεφεύγουμε. Αλλά γενικά είναι πάρα πάρα πολύ σταθερά. Αυτό ήταν το βίντεο, κοριτσάρα μου. Οπότε αν σας άρεσε κάντε ένα like, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και όσο βλέπω ότι μεγαλώνουμε τόσο μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω. Σε περιμένω στα σχόλια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και follow στα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάς τέλεια και πολλά φιλάκια. Μουάχ!